Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε μαζί με τον έπαρχο της Καλύμνου εδώ κοντά στον εμποριό. Στον δρόμο λοιπόν που οδηγεί στον εμποριό, γιατί εδώ υπάρχουν εργάτες οι οποίοι δουλεύουν. Είναι της εταιρείας 3K, κύριε έπαρχε. Είναι η προγραμματική σύμβαση, η τριετής που είχατε υπογράψει με την 3K, να συντηρήσουν δρόμους, να συντηρήσουν εδώ όλα αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Όπως είπατε, ξεκινάμε από τον εμποριό. Ήδη έχουν ξεκινήσει νωρίς το πρωί οι κλαδεύσεις των φυτών που βρίσκονται παρακείμενα του επαρχιακού δρόμου. Είναι στα πλαίσια της τριετούς σύμβασης που έχει υπογράψει η περιφέρεια με την ανάδοχο εταιρεία την 3K, συντήρησης του επαρχιακού δικτύου. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά τη δικαιοδοσία του επαρχιακού δρόμου. Σε μεγάλα κομμάτια από αυτά έφυγαν από την περιφέρεια. Παρ' όλα τα αυτά όμως, εμείς επειδή αυτό πλέον είναι θέμα οδικής ασφάλειας, έτσι, πάρα πολλά φυτά έχουν μπει μέσα στον δρόμο. Και θα δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Δυσκολεύουν την κυκλοφορία και την οδήγηση. Θα προσπαθήσουμε από τον εμποριό μέχρι και τον Αρμαίο να τα κλαδεύσουν. Θεωρώ ότι είναι εφικτό αυτό, γιατί πλέον από ό,τι μας εξήγησε και ο ανάδοχος, έχει πάρει ένα καινούριο μηχάνημα το οποίο τοποθετείται σε αυτοκίνητο, προχωρά το αυτοκίνητο και κλαδεύει τις βουκαμβίλες και όχι μόνο αυτό, θρηματίζει και τα όποια κλαδιά υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην αφήνει πάρα πολλά υπολείμματα και σκουπίδια. Θέλουμε να τελειώσει σύντομα, ήδη έχει καθυστερήσει, να είμαστε έτσι ειλικρινείς προς τον κόσμο. Αυτά θα πρέπει να είχαν γίνει από τον Απρίλιο, όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν θέματα διαδικαστικά πάρα πολλά, τα οποία δεχομένως δεν γνωρίζει ο κόσμος. Έστω και σήμερα ξεκινάει αυτό. Φαντάζομαι θα τελειώσει σύντομα με αυτό το αυτοκίνητο, το ειδικό. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε κάποια άλλα πράγματα, γιατί ερχόμενος τώρα όντως είδα ότι υπάρχουν θέματα στον ασφαλτοτάπητα, ειδικά στο κομμάτι από τα σκάλια μέχρι τον εμποριό. Το γνωρίζαμε, το είδαμε, θα επιληφθούμε και επί του συγκεκριμένου θέματος. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσουν και οι ασφαλτοστρώσεις της περιφέρειας, πάλι στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος, και θα δούμε τι κομμάτια θα μπορέσουμε να κάνουμε στο κομμάτι αυτό. Πάντως ένα κομμάτι έτσι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά από τον ταξιάρχη, εδώ στην είσοδο του... Το είδαμε, ναι. Του εμποριού. Θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε αυτά και θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε και συνέχεια ανάλογα με τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν και ανάλογα με το πώς θα συνεχίσει και η συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό που είναι ένα θέμα οδικής ασφάλειας, ειδικά με τους επισκέπτες μας, τους οποίους έχουμε τώρα και δεν γνωρίζουν καλά το δρόμο, σύντομα θα ανοίξει ο δρόμος, θα πλατινθεί αφού θα κλαδέψουμε όλες τις βουκαβίλες, όπως είπαμε, από τον εμποριό μέχρι και τον Αρμαίο, έξω από δικαιοδοσίες δρόμου, έξω από τις όποιες άλλες δυσκολίες βρούμε. Βλέπουμε, κύριε έπαρχε, να κλαδεύουν εδώ οι άνθρωποι. Ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε, κλαδεύουν τα δέντρα και υπάρχει και ο θρηματιστής, ο οποίος τα βάζουν μέσα και θρηματίζει όλα τα υπολείμματα που υπάρχουν. Αυτό έχει μια εξοικονόμηση χρόνου και εξοικονόμηση κόστους. Νομίζω ότι σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, όλος ο επαρχιακός δρόμος, το κομμάτι από τον εμποριό μέχρι και τον Αρμαίο, όπως σας είπα, θα έχει καθαρίσει, θα έχει ανοίξει. Θα χρειαστούν άλλα συνεργεία να μαζέψουν από πίσω όλα αυτά που αφήνουν. Αυτό που περιμέναμε, νομίζω ότι σύγχρονα μηχανήματα, σύγχρονα πια. Όλα. Είναι σημαντικό αυτό, όπως σας είπα, γιατί έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια και χαίρομαι και που η ανάδοχος το έχει δει έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί πάρα πολύ σύντομα θα έχουν κλαδευτεί όλα τα δέντρα και είπαμε δεν είναι τόσο θέμα ομορφιάς, έτσι είναι προστασίας. Όσο είναι θέμα προστασίας και κυρίως των επισκεπτών μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους μας, κινούνται ως επιτοπλίστων με δίκυκλα οχήματα, προσπαθούμε όσο μπορούμε να προστατέψουμε και αυτούς, μαζί βέβαια και με τον κόσμο το δικό μας, έτσι. Είναι ένας δρόμος πολύ σύγχναστος. Υπάρχουν ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες πάρα πολλοί κάτοικοι και στον εμποριό και στα σκάλια και στα αργινότητα.
Είπαμε ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Απρίλη, όμως έστω και τώρα νομίζω ότι θα προλάβουμε να τελειώνουμε γρήγορα. Με αυτές τις ωραίες εικόνες τελειώνουμε το ρεπορτάζ μας. Όπως είπε και ο έπαρχος της Καλύμνου, θα φροντίσουν πολύ σύντομα όλα αυτά να αποκατασταθούν και ο δρόμος προς τον Εμποριό, γιατί έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Είναι τώρα καλοκαίρι, έχουμε τουρίστες, αλλά και οι Καλύμνοι θέλουν να έρχονται και στον Εμποριό. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που γίνονται. Είναι για το καλό και την ανάδειξη του νησιού μας.